τρίτης γενιάς Φάμπια. Η πιο φιλική προς το περιβάλλον Φάμπια που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Οι κινητήρες που εξοπλίζεται η νέα γενιά Φάμπια προσφέρουν μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρήπων έως και 17% σε σχέση με την απερχόμενη γενιά. 4 διαφορετικές εκδόσεις για τους κινητήρες βενζίνης και 3 για τους κινητήρες diesel. Όλες προδιαγραφών Euro 6. Η Skoda έχει επενδύσει πολύ στη νέα Φάμπια. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της. Και από το 99 έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Η νέα Φάμπια είναι κατά 65 κιλά ελαφρύτερη. Γενικότερα η μείωση του βάρους συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης. Μάλιστα η νέα Φάμπια σπάει το φράγμα των 1.000 κιλών. Συγκεκριμένα 980 κιλά η ελαφρύτερη έκδοση. Παρόλο που εξωτερικώς συρρυκνώθηκε λιγάκι και την έχει κάνει ακόμα πιο ευέλικτη μέσα στην πόλη, οι εσωτερικοί χώροι μεγάλωσαν και προσφέρουν περισσότερη άνεση στους επιβάτες. Και η χωρητικότητα των αποσκευών έχει φτάσει τα 330 λίτρα. Κινητήρες βενζίνης τρικύλινδροι χωρίς τούρμπο, τετρακύλινδροι με τούρμπο και οι κινητήρες δίζελ όλοι με τούρμπο. Βγαίνει και με αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων. DSG διπλού συμπλέκτη για γρήγορες και ομαλές αλλαγές. Υπάρχει και χειροκίνητο, 5 σχέσεις ή 6 σχέσεις, ανάλογα με την έκδοση. Σχεδιαστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ έντονος ο sportif χαρακτήρας της νέας Φάμπια. Πιο κοφτερές γωνίες και πιο ακριβείς γραμμές. Μοντέρνας φιλοσοφίας η νέα Φάμπια. Τέλος, φώτα και μπροστινή μάσκα πλέον αποτελούν ενιαία οντότητα χάρη στο σχεδιασμό τους. Η αεροδυναμική της νέας Φάμπια έχει βελτιωθεί αισθητά. Βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης, έτσι έχουμε περισσότερη οικονομία και περισσότερη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η εμπλοκή της Skoda στα ράλι, παλιότερα με το Φάμπια S2000 και τώρα με το RO5, έχει δώσει τη δυνατότητα στη Skoda να μεταφέρει μέρος της τεχνολογίας από εκεί στα καθημερινά της αυτοκίνητα. Οι επιλογές εξατομίκευσης στη νέα Skoda Fabia είναι πολλές. Ο κάθε αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές επιλογές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Δεν έχετε ιδέα για το πόσες διαφορετικές επιλογές υπάρχουν. Για το κυρίως χρώμα του αυτοκινήτου, 15 διαφορετικές χρωματικές επιλογές. Προσφέρει δυνατότητα επιλογής χρώματος για τους καθρέφτες αλλά και για την οροφή. Για την οροφή μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε άσπρο, μαύρο, ασημί και κόκκινο. Το σασί, δηλαδή ο σκελετός του αυτοκινήτου, σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει άνεση και σταθερότητα. Μίλα για το εσωτερικό. Το εσωτερικό, ναι, λοιπόν. Ναι, το εσωτερικό πρέπει να πεις ότι είναι ανασχεδιασμένο και εξίσου ελκυστικό. Η νέα Φάμπια διαθέτει 17 simple clever χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι δίχτυα για αποθήκευση πραγμάτων στο εσωτερικό, χώρο διαθέσιμο για έως και 7 μπουκάλια και στην πλαϊνή την πόρτα διαθέτει και σκουπιδοντενεκέ. Σας τρέλανα? Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι καινούριο και το σύστημα infotainment που διαθέτει η νέα Φάμπια. Εδώ μπροστά μας αυτό που βλέπεις, η οθόνη αφής, μέσω του συστήματος Mirror Link μπορείς να συνδέσεις το smartphone σου που όλοι έχουμε πια και ό,τι λειτουργία θέλεις να την κατεβάσεις και να τη διαχειρίζεσαι μέσω της οθόνης. Πάμε λίγο στα συστήματα ασφαλείας. Η νέα Φάμπια λοιπόν διαθέτει Hill Hold Control. Σε ανηφόρα πας να ξεκινήσεις, σου κρατάει λίγα δευτερόλεπτα χωρίς σχεδόν να το καταλάβεις και ξεκινάς πολύ ομαλά. Αισθητήρες μπρος και πίσω για ανίχνευση εμποδίων και Front Assist με City Emergency Brake. Driver Alert, όπου ανοιχνεύει την κούραση του οδηγού και σου λέει «Μεγάλε, κάνε στην άκρη λίγο να ξεκουραστείς». Και για περισσότερη οικονομία, σύστημα Start and Stop και σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Τώρα να σε πάω στους κινητήρες. Πάμε πρώτα από βενζίνη. 1000 κυβικά τρικύλινδρη ατμοσφαιρική με 60 και 75 ύπους. 1200 TSI turbo με 90 ύπους. Ως εδώ όλοι οι κινητήρες αυτοί εξοπλίζονται με κυβότιο χειροκίνητο 5 σχέσεων. Και 1200 TSI με 110 ύπους, όπου εκεί έχουμε χειροκίνητο εξάρι ή το αυτόματο DSG 7 σχέσεων που σου έλεγα πριν. Και στο πετρέλαιο 1400 κυβικά όλες τρελοκίνητες εκδόσεις και έχουμε 75 ύπους, Green Line, είναι η πιο φιλική στο περιβάλλον. Έχει πολλά συστήματα επάνω που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης. Δεύτερη έκδοση με 90 ύπους όμως αυτή φορά. Και στην κορυφή των κινητήρων diesel, 1400 TDI με 105 ύπους, κυρία Ινώ. Τελείωσες? Ναι. Εγώ θα σας πω την τιμή από ό,τι καταλάβατε. Η νέα Φάμπια ξεκινάει από 10.800 ευρώ, γιατί μια δουλειά έχεις να κάνεις και δεν μπορείς να την κάνεις σωστή.